Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Τζανάκη. Είναι ο διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Παχνή. Καλησπέρα σας, κύριε Τζανάκη. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, είδαμε και τα στοιχεία του ρεπορτάζ σε ό,τι αφορά τα ύποπτα κρούσματα, τα οποία τελικώς αποδείχθηκαν ότι ήταν αρνητικά σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό. Θέλω όμως λίγο να έρθουμε στο κομμάτι της Κρήτης, διότι διανύουμε τη 16η μέρα, αν έχω μετρήσει σωστά, με διορθώνετε αν κάνω λάθος, που δεν έχουμε κανένα νέο κρούσμα. Και είναι μια ιδιαιτερότητα αυτή σε ό,τι αφορά τη δική μας περιφέρεια. Νομίζω ότι είναι πάνω από 16 μέρες. Απλά να θυμίσω ότι σε μια προηγούμενη εκπομπή σας είχαμε κάνει προβλέψεις και, αν θυμάμαι καλά, είχε προβλεφθεί για τη σημερινή ημερομηνία το 131 σαν θάνατη. Και μάλιστα είχα δώσει ορισμένα περιθώρια λάθος, μεταξύ 115 και 146 θα ήταν οι θάνατοι. Επομένως, βαδίζουμε με βάση τις προβλέψεις. Είμαστε στην κατοφερική πλευρά της επιδημίας. Θέλουμε βέβαια 2-3 εβδομάδες ακόμα μέχρι να προσεγγίσουμε το τέλος ή σχεδόν το τέλος της επιδημίας. Ενδεχομένως θα έχουμε 1 με 2 κρούσματα ανά ημέρα, θα δούμε, σε όλη την Ελλάδα. Ειδικά στην Κρήτη όμως, διάγουμε σχεδόν την τρίτη εβδομάδα πλέον χωρίς κρούσματα. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί η Κρήτη ενδεχομένως, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να θεωρηθεί η πρώτη ευρωπαϊκή περιοχή που έχει 3 εβδομάδες με μηδενικά κρούσματα. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ίσως είναι μια παγκόσμια πρώτη, ας το πούμε, μια ευρωπαϊκή πρώτη, θα έλεγα, όσον αφορά την Κρήτη. Μπορούμε να αποδικοποιήσουμε με σαφήνεια τις παραμέτρους που συνετέλεσαν σε αυτή την εξέλιξη μέχρι και σήμερα? Ναι. Νομίζω ότι οι παράμετροι είναι, πρώτον, η γεωγραφική απομόνωση της Κρήτης, η οποία αφεαυτής λειτουργεί ως ένας υγειονομικός φραγμός. Πιο δύσκολα δηλαδή μεταδίδεται ο ιός όταν κάποιος έχει να περάσει θάλασσα, πρέπει να ταξιδέψει κλπ. Επομένως, αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι τα μέτρα. Τα μέτρα ήταν πολύ σημαντικά, ειδικά τα μέτρα που διέκοψαν την επικοινωνία του νησιού ή έλεγξαν τις επικοινωνίες του νησιού με την υπηρετική Ελλάδα και τις ευρωπαϊκές πόλεις, μέσω της Αθήνας φυσικά. Και το τρίτο ήταν, θα έλεγα, να ευλογήσουμε λίγο και τα γένια μας, η πολύ καλή προετοιμασία υγειονομική από την 7η ΥΠΕ και από όλα τα νοσοκομεία και από όλους τους λειτουργούς, τους υγειονομικούς, που συνετέλεσαν σε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τα αεροπλάνα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, είναι ο καλύτερος τρόπος μεταφοράς ενός ιού. Επομένως, οι πιθανότητες να έχουμε περισσότερα κρούσματα ήταν αυξημένες, με δεδομένο ότι δεν είχαν περιοριστεί αρχικώς οι πτήσεις. Ναι. Έγινε όμως πολύ ωραίο, πολύ καλός έλεγχος, και κυρίως οι άνθρωποι που ήρθαν στο εσωτερικό πλέον, ειδικά από το εξωτερικό. Εγώ είχα τουλάχιστον 15 άτομα τα οποία τα καθοδηγούσα τηλεφωνικώς. Μπήκαν σε καραντίνα 14 ημερών. Τηλεφωνιόμασταν τουλάχιστον ένα διήμερο με κάποιους και κάθε ημέρα και τους δίναμε συμβουλές. Κάθισαν σπίτι, έτσι, και ακόμα και αν είχαν τον ιό και τον πέρασαν ασυμπτωματικά, δεν τον μετέδωσαν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης. Έτσι, με τον τρόπο αυτό, ας το πούμε, διακόψαμε τις εισαγόμενες επαφές, κρούσματα, με συνέπεια το νησί στην ουσία να μένει παρθένο για πολλές μέρες. Τολμώ να πω ότι θα πρέπει να θεωρηθούμε το πρώτο ευρωπαϊκό μέρος, η πρώτη ευρωπαϊκή περιοχή που είναι άθικτη από κορονοϊό τις 3 τελευταίες εβδομάδες. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε και πολύ ενθαρρυντικό ταυτόχρονα σε ό,τι μας αφορά. Πάμε λίγο τώρα στα του εμβολίου, αλλά και γενικότερα να μας πείτε πόσο σοφότεροι έχουμε γίνει. Έχει παρέλθει αρκετός χρόνος από τότε που το πρώτο κρούσμα έσκασε και στην Ελλάδα, να το πούμε απλοϊκά. Και τώρα έχουμε φτάσει να μιλάμε για εμβόλια και πειραματικούς εμβολιασμούς σε ανθρώπους. Να μας πείτε λίγο αν υπάρχουν νέα ουσιώδη στοιχεία σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τα εμβόλια. Έτσι, έχει βρεθεί η αντι-COVID ουσία, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι? Κοιτάξτε, τα εμβόλια, αυτή τη στιγμή έχουμε 30 τουλάχιστον προσπάθειες που γίνονται ανά τον κόσμο για την παραγωγή εμβολίου. Κάποιες είναι πιο μπροστά από τις άλλες. Ένα εμβόλιο δεν χρειάζεται μόνο να εφευρεθεί. Χρειάζεται να δοκιμαστεί πρώτα για λόγους ασφαλείας σε ζώα. Αυτή είναι η δεύτερη φάση, ας το πούμε, η πρώτη φάση μάλλον. Η δεύτερη φάση σε ανθρώπους λίγους, για να δούμε αν υπάρχει ασφάλεια. Και η τρίτη φάση πια, η κυρίως φάση
της κλινικής δοκιμής είναι να δοκιμαστεί σε ένα μεγάλο σχετικά αριθμό ανθρώπων, όπου θα αποδειχθεί η αποτελεσματικότητά του. Σε αυτή τη φάση ακριβώς βρισκόμαστε τώρα. Δηλαδή, οι άνθρωποι που εμβολιάζονται αυτή τη στιγμή είναι σε κλινικές μελέτες τρίτης φάσης. Αυτές για να ολοκληρωθούν θα χρειαστούν τουλάχιστον 3 με 6 μήνες. Επομένως, το εμβόλιο στην καλύτερη των περιπτώσεων θα έρθει του χρόνου την άνοιξη, εάν είναι επιτυχημένο. Διότι μπορεί να το δοκιμάζουμε, αλλά αυτό να μην είναι επιτυχημένο, δηλαδή να μην παρέχει ανοσία. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, το οποίο το συζητάμε εντόνως όλοι, στα σπίτια μας, με τις παρέες μας, με τους ανθρώπους που συναναστρεφόμαστε τηλεφωνικά και εκ του μακρόθεν, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Ας υποθέσουμε ότι αύριο έχει ανακαλυφθεί το εμβόλιο. Έχουμε το εμβόλιο. Ωραία. Το να έχει επιφυλάξεις ο οποιοσδήποτε για το αν πρέπει να το κάνει ή όχι. Έχει κάποια λογική, έχει κάποιο νόημα. Όχι, είναι εγκληματικό. Ξέρω ότι υπάρχει ένα εμβόλιο, ένα κίνημα κατά των εμβολιασμών. Νομίζω ότι όλοι αυτοί θα πρέπει πλέον με την εμπειρία της πανδημίας να λουφάξουν στις φωλιές τους και να καταλάβουν τι σημαίνει, τι θα σημάνει στη ζωή μας μια ας το πούμε συνήθεια να μην εμβολιαζόμαστε. Τι σημαίνει ζωή χωρίς εμβολιασμούς. Και από τι κινδυνεύουμε. Σας θυμίζω ότι θα είχαμε τεράστιες επιδημίες από νοσήματα που τα έχουμε ξεχάσει, όπως είναι η λαρά, όπως είναι η ανεμοβλογιά, όπως είναι άλλα νοσήματα που έχουν γίνει πρέον παρελθόν κλπ. Επομένως, νομίζω ότι αυτοί θα πρέπει να λουφάξουν. Από την πλευρά του εμβολίου, θα πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι δεν μπορεί με το που ανακαλύπτεται ένα πιθανό εμβόλιο να δοκιμάζεται και να μπαίνει στο εμπόριο απευθείας, στην ιατρική μάλλον, ας το πούμε, διαχείριση απευθείας. Χρειάζονται οι λεγόμενες κλινικές δοκιμές. Οι κλινικές δοκιμές διαρκούν, έχουν μια μεθοδολογία, διαρκούν κάμποσους μήνες, αναλύονται τα αποτελέσματα, υποβάλλονται στους πιστοποιητικούς οργανισμούς, ευρωπαϊκούς ή παγκόσμιους ή και εθνικούς, και εν συνεχεία επιτρέπεται η κυκλοφορία του εμβολίου. Δεν είναι μια απλή διαδικασία. Γιατί γίνεται αυτό? Γίνεται ακριβώς για να προφυλαχθούμε από την παραγωγή ενός επικίνδυνου ή και αναποτελεσματικού εμβολίου. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η, θα έλεγα, αυστηρή κλινική διαδικασία των κλινικών μελετών, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το εμβόλιο αφενός είναι ασφαλές, αφετέρου είναι αποτελεσματικό. Να σας ρωτήσω λίγο κάτι, επειδή η συγκυρία είναι λίγο ιδιάζουσα και εντάξει, και για τους επιστήμονες το καταλαβαίνουμε μέχρι ενός σημείου, είναι και λίγο θέμα πρεστής το ποιος θα ανακαλύψει το εμβόλιο, το φάρμακο και πάει λέγοντας. Μήπως σε όλη αυτή την αναμπουμπούλα μπορούν να προσπεραστούν πρωτόκολλα και διαδικασίες και να κυλήσει λίγο διαφορετικά το πράγμα? Σας επαναλαμβάνω ότι δεν είναι θέμα ο ανταγωνισμός. Υπάρχει. Και καλά, καμιά φορά αποκτά έτσι και κάποιες διαδικασίες ίσως εκτός ορίων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να υπερβούμε τα πρωτόκολλα που λέγονται καλής κλινικής πρακτικής πάνω στη βιασύνη μας. Χρειάζεται να ακολουθήσουμε τα πρωτόκολλα αυτά, να τα επιταχύνουμε φυσικά. Υπάρχουν τρόποι να επιταχύνουμε τις κλινικές δοκιμές. Υπάρχουν διαδικασίες που μπορούν να επιταχυνθούν όλα αυτά, αλλά προς Θεού αυτό δεν πρέπει να γίνει μην τηρώντας τα πρωτόκολλα, διότι μπορεί να φτάσουμε, παραδείγματος χάρη, να έχουμε ένα μη ασφαλές εμβόλιο, το οποίο να προκαλεί επιπλοκές ή παρενέργειες, ή να είναι αναποτελεσματικό. Φανταστείτε να εμβολιαστώ, να πιστεύω ότι είμαι ας το πούμε προφυλαγμένος και ξαφνικά να βρεθώ με τον ιό στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Σας πληροφορώ δε ότι το περίφημο αντιγρυπικό εμβόλιο προστατεύει κατά 70% και θεωρείται σχετικά αποτελεσματικό και το κάνουμε όλοι μας. Επομένως, ένα εμβόλιο δεν είναι η πανάκια του πράγματος και μάλιστα ένα εμβόλιο για να είναι καλό θα πρέπει να έχει μια ασφάλεια τουλάχιστον 60-70%, να έχει μια ασφάλεια και να είναι αποτελεσματικό κατά 60-70% τουλάχιστον. Μάλιστα. Τώρα να σας πάω λίγο και σε κάτι άλλο. Ένα περίεργο, ενδεχομένως και πρωτοφανές περιστατικό, σκηνικό, θα μας το επιβεβαιώσετε ή θα μας το διαψεύσετε εσείς. Μεσούσεις της πανδημίας, τα νοσοκομεία έχουν αδειάσει από ασθενείς με εμφράγματα. Είδα και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας σχετικά άρθρα και θέλω λίγο να μου περιγράψετε και την εικόνα που έχετε σε ό,τι αφορά και το παγνί.
Και τι σημαίνει κοιτάξτε, αυτό. Κοιτάξτε, όλες οι κλινικές υπολειτουργούν και βρίσκονται στο 20% της δύναμής τους. Ακόμα και η πνευμονολογική κλινική που σπανίως είναι άδεια διότι έχει πολλούς χρόνιους πάσχοντες που παροξύνονται και μπαίνουν συνεχώς μέσα, αυτή τη στιγμή λειτουργεί κάτω από 30-40% της δύναμής της. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι, ας το πούμε, κρατιόνται να έρθουν στο νοσοκομείο ακόμα και αν έχουν κάποια συμπτώματα, φοβούμενοι και επειδή ανησυχούν, μην κολλήσουν τον κορονοϊό. Υπάρχει δηλαδή ένα είδος πανικού, θα έλεγα. Αυτό τώρα πώς μπορεί να λειτουργήσει με τη λήξη της καραντίνας, με το πέρας της πρώτης φάσης της πανδημίας. Δηλαδή μπορεί να δούμε την εικόνα να αλλάζει άρδιν στα νοσοκομεία και να πηγαίνουμε από το ένα άκρο στο άλλο. Βεβαίως, όταν λήξει η πανδημία και όταν δεν έχουμε πολύ μεγάλο κίνδυνο να κολλήσουμε κάτι, νομίζω ότι οι ασθενείς σιγά σιγά θα αναγκαστούν να γυρίσουν στο νοσοκομείο διότι το επιβάλλει η κατάστασή τους. Ήδη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έχει διπλασιαστεί ή έχει τριπλασιαστεί προσέλευση στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Συνεπώς, ο κόσμος θα ξεπεράσει λίγο τη φοβία του εκ των πραγμάτων και μάλιστα όσοι άνθρωποι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας θα πρέπει να αποτείνονται στο γιατρό τους. Τους κοιτάω στα μάτια και τους το λέω ότι πρέπει να αποτείνονται στο γιατρό τους, ειδικά όσοι έχουν ύποπτα συμπτώματα για πιθανό καρδιακό επεισόδιο, διότι αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Τώρα για τα εμφράγματα υπάρχουν διάφορες εικασίες. Μια εικασία είναι ότι ενδεχομένως έχει πέσει ελαφριά η συχνότητά τους, πιθανώς γιατί έχει περισταλεί το στρες και το άγχος των ανθρώπων οι οποίοι κάθονται μέσα στα σπίτια τους. Mm-hmm. Ίσως αυτό είναι. Λειτουργεί δηλαδή η πανδημία λίγο ανταγωνιστικά σε αυτή την αρρώστια. Υπάρχει αυτή η θεωρία. Έτσι. Και δευτερευόντως ενδεχομένως ορισμένα εμφράγματα τα οποία δεν δίνουν σοβαρά συμπτώματα, οι άνθρωποι δυστυχώς το περνούν στο πόδι και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο πράγμα.